Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Έχουμε την χαρά να φιλοξενούμε στο Βρυλίσια TV την αγαπημένη σκηνοθέτηδα της πόλης μας, την Τόνια Σταυροπούλου. Θητεύει χρόνια στις πολιτιστικές ομάδες του Δήμου Βρυλισίων. Η κυρία Σταυροπούλου βέβαια έχει κάνει επαγγελματικές σκηνοθεσίες πολλές και στηρίζει και το θέατρο της πόλης μας επί μακρά σειρά ετών. Ανεβάζουν κάθε χρόνο σειρά παραστάσεων. Φέτος ανέβηκαν τον Ιούνιο δύο παραστάσεις της. Το «Δεν πληρώνω, δεν πληρώνω» του Ντάριο Φω με την νεανική θεατρική σκηνή του Δήμου Βρυλισίων και τον επιθεωρητή του Νικολάη Γκόγκολ με την ομάδα ενηλίκων. Το πρώτο θεατρικό εργαστήριο. Τώρα στα πλαίσια του μεγάλου εντός εισαγωγικών, να το πω έτσι, που δεν είναι βέβαια, αλλά εν πάση περιπτώσει φεστιβάλ, αύριο Παρασκευή, η εκπομπή μαγνητοσκοπείται σήμερα Πέμπτη, αύριο Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ ανεβαίνει για μία παράσταση το «Δεν πληρώνω, δεν πληρώνω» του Ντάριο Φω. Τόνια, σε καλωσορίζω, σου εύχομαι καλή δύναμη, καλή επιτυχία. Είμαστε μία μέρα πριν όλο το άγχος της παράστασης. Είμαι σίγουρος ότι θα τριαμβεύσετε όλοι αύριο και θα σας καταχειροκροτήσουμε. Αφού σε ευχαριστήσω για άλλη μια φορά για την προσφορά σου στον τόπο μας, στον πολιτισμό του και στο θέατρο, θα ήθελα να μας μιλήσεις λίγο για αυτή την παράσταση και να είναι όλος ο λόγος δικός σου από εδώ και πέρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λέτε πάρα πολλά καλά λόγια για μένα. Έτσι λίγο με κάνετε και ταξίζετε, ταξίζετε. Να είστε καλά. Βλέπω ότι είστε πάρα πολύ κατατοπισμένος για την πορεία των εργαστηρίων των θεατρικών και σας ευχαριστούμε πολύ και για τη φιλοξενία. Θέλω να πω ότι αύριο όντως παίζεται Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στο Αλίκη Βουγιουκλάκη, Άνω Βρυλίσια, η παράσταση του Ντάριο Φω, «Δεν πληρώνω, δεν πληρώνω» από την νεανική ομάδα του Δήμου μας. Με ελεύθερη είσοδο. Με ελεύθερη είσοδο. Το λέει κιόλας, έτσι. «Δεν πληρώνω, δεν πληρώνω», δεν ζητάνε λεφτά. Είναι ένα έργο πάρα πολύ επίκαιρο. Τα παιδιά το αγάπησαν, το αγκάλιασαν. Ναι, γιατί η νεανική ομάδα αποτελείται από νέους 20 έως 30 ετών, 27 εκεί. Είναι το φυτόρι για το άλλο εργαστήριο, για τον ενηλίκο. Και επειδή πραγματικά το έργο είναι τόσο επίκαιρο, τόσο πραγματικό, μπορεί να γράφτηκε το 1974 στην Ιταλία, από τον Ντάριο Φω, εμπνευσμένος από το κίνημα της αυτομείωσης, αλλά εμείς δεν έχουμε αλλάξει ούτε και, δεν το έχουμε προσαρμόσει στη σημερινή κατάσταση. Απεχθεί κλασικά το έργο. Όπως ήταν, η διασκευή βέβαια έχει γίνει, αλλά δεν έχουμε φέρει, ας πούμε, επικαιρότητα στο κείμενο ή, ξέρω εγώ, ακόμα και λέξεις σύγχρονες και είναι τόσο πολύ κουμπωμένο. Δηλαδή, όπως συζητήσαμε και χτες, λέει, αμάν πιάμε αυτά τα πετρέλαια, γιατί γίνεται τόσο ντόρος για τα πετρέλαια. Και αμέσως συζητάμε και λέμε, ναι, τώρα έχουμε το αέριο. Λιαός. Δηλαδή, βλέπετε ότι πραγματικά η κρίση, η φτώχεια, να το δούμε, να μιλήσουμε λίγο για το έργο και μετά να μιλήσουμε για τη θεατρική σας ομάδα. Για όσους δεν έχουν δει το έργο που είχε γίνει και από το Λινέο Φωτίου, τεράστια επιτυχία. Για 10 χρόνια. Συγκλονιστική επιτυχία για 10 χρόνια και το επανέφεραν κατά καιρούς. Να δούμε τι πραγματεύεται το έργο, την κρίση και την φτώχεια. Λίγο αυτό, να ενημερώσουμε τους θεατές μας. Ο μεγάλος νομπελίστας συγγραφέας, ο Ντάριο Φω, εμπνεύστηκε από το κίνημα της αυτομείωσης που έλαβε χώρα, ξεκίνησε μόνο από το Μιλάνο και εξαπλώθηκε σε όλη την Ιταλία. Εμείς τώρα βέβαια το 1974 είχαμε τη μεταπολίτευση, είχαμε άλλα πράγματα που δεν το είχαμε αντιληφθεί. Και όντως ξεκίνησα, από εκεί εμπνεύστηκε και το έκανε μία σάτυρα καταπληκτική, μία φάρσα, ανατρεπτική, που το έργο ενώ μπορεί να σε συγκινήσει και ξαφνικά κάνει ένα up και αλλάζει η κατάσταση. Πραγματικά και βασίζεται πάνω στην κομέδια τελάρτε, το έχει αυτό ο Ντάριο Φω. Προσπαθούμε και εμείς να το υπηρετήσουμε έτσι πιστά, δραματουργικά, με τα στοιχεία αυτά. Να πω τώρα ότι διαπραγματεύεται. Γιατί είναι δεν πληρώνω, δεν πληρώνω. Είναι πάρα πολύ επίκαιρο και πραγματικά ο τίτλος είναι πολύ πιασάρικος τώρα. Όλοι όσοι το ακούνε είναι όπα. Τώρα γράφτηκε τότε. Τότε γράφτηκε και βλέπετε ότι η ιστορία κάνει κύκλους. Η κρίση δεν αλλάζει.
αλλάζει, τα πράγματα δεν αλλάζουν πολύ εύκολα, το λέει και κάποια στιγμή και ο Ντάριο Φω στο κείμενό του. Δυστυχώς. Λοιπόν, είμαστε το 1974, Μιλάνο, κάποιοι βιομηχανικοί εργάτες ξεσηκώνονται που αυξήθηκαν τα εισιτήρια, το αντίτιμο των εισιτήριων. Ταυτόχρονα, επειδή η ακρίβεια είναι πάρα πολύ μεγάλη στην Ιταλία, κάποιες γυναίκες, λαϊκές γυναίκες, οι σύζυγοι των εργατών, που κάνουν σε ένα πάρμαλο να ψωνίσουν σε ένα σούπερ μάρκετ και αρνούνται να πληρώσουν 2.000 λιρέτες το γάλα που την προηγούμενη το είχαν πληρώσει 1.000. Και χωρίς να συνεννοηθούν, γίνεται μια αυθόρμητη τέτοια κίνηση, λένε στο κίνημα της αυτομείωσης είναι ότι πληρώνουν κατά το δοκούν. Δηλαδή, δεν το κλέβω, δεν το παίρνω τζάμπα. Όσο έχω και όσο νομίζω ότι αξίζει. Εντάξει. Και γι' αυτό και βγάλουν και τα μπιλέτα τους, μετά τα εισιτήριά τους και είχαν και ένα, σαν να ήταν οργανωμένοι και συντονισμένοι από απλούς πολίτες. Δεν ήταν κόμματα που είχαν καπελώσει ή κατευθύνανε όλη αυτή την ιστορία, όπου είχαν κάνει και ένα αντίστοιχο παρακαταθήκων και δανείων και δίνανε και το αντίτιμο. Ταυτόχρονα γινόντουσαν και μαζικές εξώσεις. Σωστά. Δεν ξέρω αν σας θυμίζει κάτι αυτό και το απέφχομαι για μας, αλλά οι μαζικές εξώσεις πήγαιναν τα φορτηγά με εντολή της κυβέρνησης να διάσουν τα σπίτια, ξαναμπουκάρανε οι γυναίκες παίξαν τον πρώτο ρόλο και αδειάζανε τα σπίτια που κάποια στιγμή υποχώρησαν, η κυβέρνηση δεν ήξερε τι να κάνει, τα κόμματα είχαν σηκώσει τα χέρια ψηλά γιατί δεν μπορούσαν να το ελέγξουν, ήταν αυθόρμητο. Κράτησε 8 μήνες, εξαπλώθηκε σε όλη την Ιταλία, όπου η μόνη παραχώρηση που έκανε η κυβέρνηση είναι στα βασικά κοινωνικά αγαθά, δηλαδή ρεύμα, νερό, αέριο κλπ, να πληρώνουν τις τιμές που πληρώνουν οι βιομηχανίες. Αυτό ήταν μια κατάκτηση, κράτησε 3 μήνες, αλλά δυστυχώς μετά οι τιμές επανήλθαν στα υψηλά επίπεδα. Ήταν μια εξαιρετική έτσι, παρουσίαση του έργου. Θέλω να σημειώσουμε και πάλι για όσους δεν έχουν δει την παράσταση ότι το έργο υπάρχουν στιγμές που είναι ξεχαρτιστικό. Ναι, είναι ανατρεπτικό. Είναι ανατρεπτικό, είναι απρόσμενες καταστάσεις. Τις έχετε δουλέψει αυτές τις σκηνές. Την ανατρεπτικότητα που θυμάμαι χαρακτηριστικά τις σκηνές με το χωροφύλακα. Αυτό. Είναι διπλός ο ρόλος. Ο καπιτάνο και ο καραμπινιέρο. Ο καραμπινιέρο είναι ο σκληρός, έτσι. Πραγματικά ο άνθρωπος του συστήματος. Ο άλλος είναι πιο απλός, πιο γλυκός και καταλαβαίνει περισσότερο το τι συμβαίνει, αλλά και αυτός είναι μέσα σε ένα μηχανισμό που τον εξυπηρετεί πάρα πολύ καλά. Το αγαπάς αυτό το έργο. Αγαπώ τον Ντάριο Φω. Είναι η δεύτερη χρονιά, θέλω να το πω αυτό, η δεύτερη φορά. Έχεις ανεβάσει κι άλλο. Ναι, κι άλλο έργο. Κι άλλο έργο τον Ντάριο Φω που είναι σκληρό. Είναι έτσι πιο χαοτικό και ανατρεπτικό κι αυτό βέβαια. Οι Αρχάγγελοι δεν παίζουν φλίπερ. Εδώ στο Δήμο μας. Ναι, πρόπερση. Ωραία. Ναι, και τα παιδιά το έχουν αγαπήσει τον Ντάριο Φω. Έχει χιούμορ. Μέσα στη μελαγχολία, μέσα από τη μελαγχολία γελάς, έχει ένα τρεπτικότητα και ταυτόχρονα είναι και ένα πολιτικό έργο. Βαθύτατα. Βέβαια. Σπαρακτικό, στιγμές, ξεκαρδιστικό, άλλες στιγμές. Έτσι, αυτό ακριβώς. Δεν είναι τραγικά επικαιρό. Πάρα πολύ. Κούμποσες. Δηλαδή, τώρα που το θυμάμαι, νομίζω ότι στην Ισπανία οι εξώσεις είναι μαζικές. Έτσι. Σε λίγο σταματάει και στην Ελλάδα η προστασία. Έτσι. Τα κινήματα στην Ελλάδα έχουν αναπτυχθεί σε έναν βαθμό και λέω, έχουν περάσει 41 χρόνια από τότε που γράφηκε και υπήρχε και αυτή η παράσταση και όμως είμαστε στα ίδια. Είμαστε στα ίδια. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Έχει μια επικαιρότητα και νομίζω ότι ο κλασικός τρόπος που θα το παίξετε αυτό το έργο είναι πολύ πιο σημαντικός από ότι να είχαν επιλέξει σε επίκαιρες καταστάσεις. Όχι, είναι καταλυτικό. Δεν υπάρχει λόγο. Δεν υπάρχει λόγο. Μιλάει από μόνο του. Μιλάει από μόνο του. Δηλαδή αυτή η κυκλικότητα της ιστορίας και της κατάστασης που επαναλαμβάνεται και λέει κάποια στιγμή ότι ξέρεις κάτι, μόνοι μας. Αν δεν καταλάβουμε εμείς, δεν αλλάζουν τα πράγματα. Ναι. Μόνοι μας. Και όντως, περνάμε μια εποχή, εγώ πιστεύω τώρα, ας πούμε, που περνάει η χώρα μας τόσο δύσκολα, που πρέπει να έχουμε μια εσωτερική ενδοσκόπηση και μια εσωτερική συγκρότηση. Σαν άτομα, γιατί αν δεν το κάνουμε αυτό, να δούμε, βρε παιδί μου, τι θέλουμε.
Αυτό είναι το θέατρο. Σου ανοίγει το δρόμο ακριβώς για την ενδοσκόπηση. Δεν δίνει. Είναι οδηγός. Δεν δίνει. Αλλά ανοίγει δρόμο. Διαμορφώνει συνειδήσεις. Ναι. Διαμορφώνει. Είναι πολύ μεγαλύτερο. Η τέχνη γενικότερα. Η πολιτική μπορεί να σου δώσει λύσεις, αλλά το θέατρο δεν σου δίνει λύσεις. Το έχουν πει αυτό. Εμείς είμαστε της αρχής φαντασίας στην εξουσία. Και αυτό δεν θα πεθάνει ποτέ, να η πολιτική πεθαίνει. Έτσι ακριβώς. Να μιλήσουμε λίγο για τις θεατρικές ομάδες σου και κυρίως για την νεανική θεατρική σκηνή, αλλά να μιλήσουμε και για τον ενηλίκον. Από πόσα χρόνια δουλεύεις στις θεατρικές μας ομάδες? Είμαι στα Βρυλίσια και χαίρομαι γι' αυτό, γιατί το αγαπάω και στον τόπο. Και αγαπάω και τους ανθρώπους, έχω δεθεί πολύ και με τα παιδιά από το 2000. 15 χρόνια. Μια ζωή. Ο κύριος Λόλας ήταν η πρώτη συνεργασία με τον κύριο Λόλα. Ναι. 15 χρόνια. Τότε. Από εκεί έχω κάνει. Η επιλογή μου είναι ότι κάνω θέατρο όχι μόνο για να γελάσουμε και να ψυχαγωγηθούμε. Κάνω θέατρο, η ψυχαγωγία να ανάγει την ψυχή. Κάνουμε θέατρο για να μάθουμε και δύο πράγματα. Και ό,τι επιδιώκω να ανεβάσουμε είναι λίγο δύσκολο, δεν είναι εύκολο. Θα μου ήταν εύκολο να έκανα μία, όχι ότι προς Θεού δεν μου αρέσουν οι κωμωδίες και οι ελληνικές και λοιπά, έχουν αξιολογότατους συγγραφείς και πολύ ωραίες παραστάσεις και πολύ καλούς καλλιτέχνες. Αλλά θέλω έτσι λίγο να κατευθούν και με το ξένο ρεπερτόριο, να ανοίξει λίγο και το μυαλό τους, να δουλέψεις και εποχές ταυτόχρονα. Έτσι δεν είναι. Ναι. Δεν είναι πιο δύσκολο όμως αυτό. Βέβαια. Σκηνοθετικά. Και σκηνοθετικά. Δεν σε εξαντλεί, δεν σου παίρνει όλη σου την ενέργεια και την δύναμη. Ναι. Αλλά να σας πω κάτι. Όταν πάει καλά, τα ξεχνάω όλα. Αύριο δηλαδή μετά το χειροκρότημα. Να πάνε όλα καλά. Όλα καλά θα πάνε. Όλα καλά θα πάνε όπως πάνε. Έτσι κι αλλιώς τον Ιούνιο και με λίγο πιο ψυχρό κλίμα, λίγο πιο κρύο. Φέρατε σχεδόν 4.000 θεατές, 4.500 σε δύο παραστάσεις. Ναι. Για πέντε παραστάσεις. Για τις δύο σκηνές. Ναι. Δεν είναι λίγο. Όχι, έχουμε κόσμο. Δεν είναι λίγο. Και χωρίς την προβολή που γίνεται τώρα στις άλλες παραστάσεις του μεγάλου φεστιβάλ, που είναι ιδιωτική η προβολή. Ναι. Έτσι, αν εμείς μπορούσαμε σαν Δήμος ή όλα τα μέσα ενημέρωση εδώ να προβάλλουμε τις παραστάσεις και να κατανοήσει ο κόσμος γιατί πρόκειται, γιατί είναι εξαιρετικά επαγγελματική η δουλειά που γίνεται. Μπορεί να είναι ερασιτεχνική ομάδα, αλλά η Τόνια είναι μια επαγγελματία σκηνοθέτης. Με πολλές σκηνοθετικές δουλειές επαγγελματικές. Άμα τη δείτε αυτή τη δουλειά θα το καταλάβετε. Πιστεύω σαν τα τσαμπιά θα κρεμόμαστε. Και έχω την αίσθηση να το πω και αυτό τώρα, ότι χρειαζόμαστε ένα φεστιβάλ με τη δική μας τη δημιουργία και εκεί πρέπει να εστιάσουμε απολύτως από εδώ και πέρα. Αυτή είναι η ταπεινή μου γνώμη. Και θέλω να σε ρωτήσω όμως να μιλήσουμε λίγο, μας έλεγες για τις θεατρικές σου ομάδες. Ξεκίνησε από το 2000. Πες μας για αυτά τα παιδιά της νεανικής θεατρικής σκηνής που ανεβάζουν αύριο την παράσταση. Είναι αξιολογότατα, τα αγαπώ πολύ. Πόσα άτομα είστε? Είμαστε 9 και 3 μουσικοί. Δηλαδή είναι παράσταση 12 δεκαμελίστια, ίσω α πούμε. Ναι. Όχι, ήμασταν στην αρχή 15 και ήμασταν, αλλά κάποια παιδιά που δίνουν εξετάσεις. Έχουν υποχρεώσεις κλπ. Εράσμους και δεν ξέρω τι. Μείναμε 9. Γιατί η διασκευή του έργου ήταν για 12 άτομα. Α, μάλιστα. Και μετά το ξαναπροσαρμόσαμε πάλι. Είναι αξιολογότατα παιδιά. Μένα μου αρέσουν γιατί δεν είναι στο φραπεδουά. Κάνουν θέατρο. Ξέρουνε, ακόμα δεν το έχουν συνειδητοποιήσει. Γιατί εντάξει, είναι και βόρειο προάστια, είναι και καλομαθημένα. Εντάξει, τα λένε τα πράγματα. Δεν είναι κακό αυτό, καλό είναι. Καλό είναι. Καλό είναι. Αλλά παρόλα αυτά καταλαβαίνουν το ότι οσμίζονται το τι συμβαίνει και μετά θα τακτοποιούν. Δηλαδή, χρόνο με το χρόνο βλέπω μια ωριμότητα και για αυτούς. Δηλαδή, έρχεται ένα παιδί και μου λέει: έχω προβλήματα με τη δουλειά μου. Τόνια, αν δεν είχα και αυτό εδώ τώρα το θέατρο. Θεραπευτικά λοιπόν. Εντάξει, δεν πάμε σε εισαγωγικά παράδειγμα. Αλλά βέβαια. Από εκεί, μια από εκεί τη ψυχή. Βέβαια. Και σε αυτό θα αρέσει όλο αυτό. Μια λύτρωση. Μια λύτρωση. Είναι δηλαδή η επικοινωνία, η κοινωνικότητα. Υπάρχει μια κοινωνικότητα. Τελικά στη ζωή μας τα καλύτερα πράγματα είναι αυτό που κάνουμε που τα αγαπάμε και ας μην πληρωνόμαστε. Ή να πληρωνόμαστε όσο πρέπει να πληρωνόμαστε. Μάλιστα. Και αυτά τα παιδιά έχουν κάνει θυσίες. Δηλαδή και έχουν και την αλληλεγγύη που ελπίζουν να την αναπτύξουν κατά τη διάρκεια της ζωής τους. Ακόμα περισσότερο. Ένα παιδί, ας πούμε, έκανε πρόβες μετά. Εργαζόταν μέχρι τις 10 και κάναμε πρόβες μετά τις 10 το βράδυ.
τι θέλεις να τους περνάς, Τόνια, μέσα από την παρουσία σου, μέσα από την σκηνοθετική σου ματιά? Δηλαδή, που ποντάρεις, στο να αξιοποιείς το ταλέντο και τη φιλοδοξία τους? Ποντάρεις στο να τους κάνεις να αγαπηθούν μέσα από τη δουλειά? Όταν λέω να αγαπηθούν, να έχουν αισθήματα αλτρουισμού, κοινωνικής αλληλεγγύης. Τι θέλεις να τους περάσεις ως άνθρωπος? Γιατί εγώ σε βλέπω ότι είσαι ο οδηγός αυτής της δουλειάς. Και κάτι θέλεις να περάσεις σε εμάς, στους θεατές, αλλά και στους δικούς σου τους συντελεστές. Πες ένα χρόνο μαζί τους και κάνετε αυτό. Για τη μία παράσταση. Ναι. Δεν θέλω στάρ. Και προσπαθώ αυτό να το αποτρέψω. Δηλαδή, δύσκολο δεν είναι τα πράγματα. Είναι δύσκολο. Ο εγωισμός υπάρχει, φιλοδοξία υπάρχει. Αυτό που προσπαθούμε είναι το εγώ να γίνει εμείς. Άλλες φορές το καταφέρνουμε και όταν το καταφέρνουμε το συζητάμε. Το κρατάω, δεν λέω εκείνη τη στιγμή τίποτα. Αλλά κάποια στιγμή τους το φέρνω πιάτο και τοποθετούμεθα. Αυτό που με ενδιαφέρει περισσότερο είναι η κοινωνικότητα. Έτσι που γνωρίζονται, αναπτύσσονται σχέσεις και δένονται. Είναι όπως το στρατό ή στο πανεπιστήμιο. Και αυτό και η αλληλεγγύη. Η αλληλεγγύη. Και η συνειδητοποίηση των πραγμάτων. Δηλαδή, το τι συμβαίνει. Άλλο να το λέω και να το σκέφτομαι, άλλο να το παίζω, δηλαδή να το βλέπω και να προσπαθώ να υποδίωμαι αυτό που γίνεται και να κάνω την εσωτερική μου έρευνα και η αλληλεγγύη στους ρόλους. Δηλαδή, έχει ενδιαφέρον η στιγμή πίσω από τα παρασκήνια. Δεν γίνεται κανένας χαβαλές. Το ξέρω. Αυτό, ναι, αυτό. Κάνουμε την τελευταία άσκηση και υπάρχει μια αλληλεγγύη. Φέρε μου εκείνη. Αυτό είναι το πιο συγκινητικό. Τα μηνύματα μέσα από τα έργα σου περνά στους θεατές. Τι μηνύματα θέλεις να τους περνάς, εκτός από το ότι να είναι ένα έργο που να μαθαίνουν και δύο πράγματα? Θέλεις να αναπτύσσετε το αίσθημα της αλληλεγγύης των θεατών? Θέλεις να αναπτύσσετε το αίσθημα του αλτρουισμού? Τι σε ενδιαφέρει? Ή απλά θέλεις να έρθουν και να πούν τι καλή που ήταν η Σταυροπούλου σκηνοθέτης, τι καλός που ήταν ο Θείας Σώστης, μείναμε ευχαριστημένοι και φύγαμε? Όχι. Το έχω σκεφτεί αυτό. Το έχω σκεφτεί πολλές φορές και κάποια στιγμή είπα να φυπέψω, μήπως το έχω καβαλήσει και καλάμι. Γιατί το φετινό το έργο, ας πούμε, του Νικολάη Γκόγκολου, επιθεωρητής, κατάλαβα ότι θέλει σπουδή και από τους θεατές. Γιατί ήταν ένα έργο στυλιζαρισμένο που πρέπει να γνωρίζεις κάποια πράγματα για να μπορέσεις να το παρακολουθήσεις. Όπως και λένε, ας πούμε, παρακολουθούμε Αριστοφάνη. Γι' αυτό και αναγκάζονται και οι σύγχρονοι σκηνοθέτες νοτική παραγωγή να το φέρουν τον Αριστοφάνη στη σήμερα. Δεν είναι μόνο την Ισάτια. Πρέπει να έχεις σπουδή ο θεατής για να τον παρακολουθήσεις. Σωστά. Γιατί έχει αναγωγές, έχει ορολογίες, πρέπει να ξέρεις την εποχή, πρέπει να ξέρεις που αναφέρεται. Αν δεν γίνει αυτό, το ίδιο συνέβη και με τον Νικολάη Γκόγκολ. Και επειδή έτσι ήταν στυλιζαρισμένο θέατρο, που είχε πάρα πολύ πειθαρχία, εμένα η παράσταση μου άρεσε πάρα πολύ, που περνούσε και αυτό τα δικά του, τα κοινωνικά του μηνύματα, έπρεπε και ο θεατής να είναι προσιλωμένος. Δεν ήταν δηλαδή λίγο να μου ξεφύγει, να μιλήσω στο κινητό, να πάω να πιω μια μπύρα ή να βάλω ένα ψυχτικό και να ξανάρθω, επειδή είναι και δωρεάν είσοδος, έτσι. Παίζει ρόλο και αυτό. Δεν το ξεχνάμε. Ναι, βέβαια. Έτσι έπρεπε να είναι όμως το θέατρο. Για μένα. Στους Δήμους. Λέω εγώ. Στους Δήμους. Τα σημεία. Τα σημεία. Δεν επιτρέπεται να βάλουν εισιτήριο ούτε και ένα ευρώ. Η λόγια σε τέτοιες. Θέλει να παρακολουθήσεις, γιατί αν χάσεις κάτι, έχεις φύγει από το έργο. Δεν μπορείς να το παρακολουθήσεις. Από τη μακρά εμπειρία σου και επαγγελματικά και σε εμάς, με τις ερασιτεχνικές ομάδες, πώς μπορεί να σμίγουν τα ταλέντα, τα παιδιά που έχουν ταλέντο με τους, με τα άλλα τα παιδιά που αγαπούν αλλά δεν έχουν ταλέντο? Πώς το καταφέρνεις και το σμίγεις όλο αυτό και βγαίνει μια ομάδα αυτό που βλέπουμε? Εγώ θέλω ταλέντα στην ομάδα. Να σας πω, μπορείς να έχει. Όχι, αλλά βοηθάει και τα παιδιά που δεν έχουν. Έχουν την καλή πρόθεση, έχουν την αγάπη για το θέατρο. Αυτό που μας ενώνει όλους είναι η αγάπη για το θέατρο. Αυτό είναι το κοινό ζητούμενο. Όλοι, δηλαδή με διαφορετικά background, διαφορετικές σπουδές, διαφορετικές προσωπικές αποσκευές, είμαστε με αγάπη στο θέατρο. Αυτό. Συγγνώμη, έχουμε και διαφορά ηλικίας, διαφορά επαγγέλματος. Δεν είναι στο να είσαι σε μια θεατρική ερασιτεχνική ομάδα πανεπιστημιακή, είναι πιο εύκολο, γιατί είναι όλοι φοιτητές. Εδώ στο Δήμο είναι πιο δύσκολο. Είναι. Γιατί ο άλλος είναι οικογενειάρχης, άλλος είναι ελεύθερος, άλλος είναι δικηγόρος, άλλος καταλαβαίνετε. Καταλαβαίνω. Εγώ ήθελα να ρωτήσω το εξής.
τη σπουδή που λέτε για το θεατή δεν πρέπει να την έχετε και στην ομάδα σας. Εβέβαια. Δηλαδή, αν πάει σε Αριστοφάνη, δεν πρέπει η ομάδα να γνωρίζει την εποχή και τα περισσότερα. Εβέβαια. Κάνουμε ανάλυση έργο. Το έργο το ξεκινάμε γύρω στο Φεβρουάριο. Φεβρουάριο-Μάρτιο. Γιατί βλέπω τι άτομα έχω και εγώ θέλω καινούργια μέλη στην ομάδα, έτσι, για να υπάρχει νέο αίμα. Να μην είναι μόνο μία ομάδα κάποιων συγκεκριμένων ανθρώπων. Και όντως έχουμε και καινούργια μέλη, που είναι πιο κουραστικό βέβαια για μένα, για την εκπαίδευση. Όπως και τα παλαιά μέλη που έχουν, που ξέρουν, έχουν διδαχτεί, πρέπει να ξαναγυρίσουν λίγο πίσω για να παρασύρουν και τους άλλους. Θέλουμε οπωσδήποτε να μελετάμε τις εποχές, μελετάμε τι θέλει να πει ο ποιητής, τι θέλει να πει ο συγγραφέας. Κάνουμε συνέχεια μαθήματα. Ανάλυση, τι παίζουμε Τσέχοφ και άντε το πήραμε. Όχι, καλέ μου. Καθόμαστε, αναλύουμε τις εποχές, τα πάντα κοινωνικά, πώς είναι τότε, κάνουμε ασκήσεις εποχής, κάνουμε ασκήσεις συναισθήματος, πώς κυκλοφορούσαν τότε οι άνθρωποι, πώς δινόντουσαν τότε, ποιες ήταν οι συνθήκες οι κοινωνικές. Κάνουμε ανάλυση, δραματουργική ανάλυση, έτσι το λέω. Η ομάδα ενηλίκων είναι και από 30 και πάνω. Ναι. Και αυτή την είχατε εσείς. Ναι. Ωραία. Πείτε μας δύο λόγια και για αυτή την ομάδα. Ανέβασε τον επιθεωρητή, αλλά και με τις δύο ομάδες σας κάθε χρόνο ανεβάζετε μία παράσταση. Τα καταφέρνετε μία παράσταση με το κάθε εργαστήριο. Ναι. Κάθε χρόνο δύο παράστασεις. Για πολλά χρόνια πίσω όπως είναι. Μόνιμα. Για 15 χρόνια που είσαστε, δηλαδή ανεβάζετε δύο παράστασεις το χρόνο. Πώς είναι όλο αυτό? Είναι πάρα πολύ κουραστικό. Κάποια στιγμή θέλω να κάνω μία παράσταση και με τις δύο ομάδες. Ναι. Μπορεί να είναι πολυπληθής, αλλά να γίνει αυτό, γιατί και οι μικροί την ίδια εκπαίδευση παίρνουν από μένα. Δηλαδή ξέρουμε τον ίδιο τρόπο που δουλεύω. Απλά στους μεγάλους είμαι πιο διεξοδική, πιο αναλυτική. Γιατί έχουν τη μενταλιτά για να καταλάβουν καλύτερα πράγματα. Ενώ οι νέοι είναι περισσότερο με την ορμή, με το ένστικτο. Έχετε φτάσει σε σημείο να μπορείτε να ενώσετε τώρα τις δύο ομάδες? Δεν το έχω κάνει. Το σκέφτεστε? Το σκέφτηκα φέτος. Πιστεύετε ότι θα βγει πέρα? Δεν ξέρω, είναι ένα πείραμα. Δεν ξέρω, μπορεί να πλακωθούμε, μπορεί να βγει το καταπληκτικότερο πείραμα. Δεν το έχω κάνει. Όχι. Αλλά και με τους μεγάλους να πω τις παραστάσεις που έχουμε κάνει. Θέλω και με τους μικρούς να μας πείτε. Και με τους μεγάλους. Πείτε μας γενικώς τι παραστάσεις έχετε ανεβάσει τα τελευταία 15 χρόνια. Με τον ενηλίκον, το πρώτο θεατρικό εργαστήριο, ξεκίνησα από κόμικ του ΑΡΚΑ, ηλεκτροφόρες σχέσεις. Μάλιστα. Μετά πήγα Μπόστ, την ίδια, το Ρωμαίο Σκυλιουέτα. Το κλασικό. Του Μπόστ. Μετά κάναμε το όνειρο καλοκαιρινής νύχτας του Σέξπιρ, Εκκλησιάζουσες του Αριστοφάνη, Όρνηθες του Αριστοφάνη, 8 γυναίκες κατηγορούνται του Τωμά και βάλαμε και Μάρτι Κρεμπ μέσα κάποια κείμενα, έτσι ήταν μια πολύ περίεργη παράσταση, πολύ περίεργη, ενδιαφέρουσα. Μετά κάναμε την επίσκεψη της Γυραιάς Κυρίας του Τίνερμα, Αριστούργημα, το καλύτερο έργο του. Ο πέμπτος καλύτερος συγγραφέας του 20ου αιώνα. Μετά κάναμε Βότκα Μολότοφ του Τσέχοφ. Έργα απαιτήσεων. Ναι. Ο αυτόχειρος του Νικολάη Έρτμαν, ένα έργο άγνωστο και σε εμάς άγνωστο. Γιατί ξέρετε, έχω ένα βασανάκι κάθε χρόνο. Γλυκό, αλλά βασανάκι. Βέβαια μου δημιουργεί να έχω μια πνευματική αλητεία. Κάθε φορά στην έναρξη της χρονιάς διαβάζω τουλάχιστον πάλι, ξαναδιαβάζω 150 έργα. Δεν είναι υπερβολή. Αυτό με εμπλουτίζει εμένα. Ξανά, τα έχετε διαβάσει και τα έχετε καταλαβαίνει. Ψάχνω να βρω. Ψάχνω να βρω. Γιατί η γραφή θεατρική δεν είναι πολύ πρόσωπη πια των σύγχρονων συγγραφέων. Ξέρετε, λόγω οικονομία. Ένα. Και δεύτερον, είναι και πατριαρχική που λέω εγώ. Έχει πάρα πολλού αντρικού ρόλου. Μολιέρα, και ποιο να βάλετε. Α πούμε, σχολεία γυναικών και έχει τρει γυναικείου. Οπότε πρέπει να ψάξω. Α, και μια πολύ ωραία παράσταση. Κάναμε τον Μιχαήλ Χρουμούζη, ο υπάλληλο. Που ήταν καταπληκτική και αυτή το 10 προμαντεύσαμε την κρίση και είχαμε και τραγούδια πάνω σε αυτό. Ελλάδα που νησιάζεσαι με τη χρεοκοπία. Δυστυχώς. Βλέπω και ο καθένας το διαπιστώνει ότι το παλεύετε πάρα πολύ. Το παλεύετε. Πρέπει να πρέπει να δούμε πρακτικά κάποια πράγματα. Δηλαδή, εκτός από τη θεωρία ότι ξέρεις το παλεύει στα Σταυροπούλη τα παιδιά της. Και πρέπει κάποια στιγμή να το δούμε. Αυτά.
Λίγο προβολή, λίγο φροντίδα, λίγο έρευνα. Πώς θα γίνει η προβολή, να είναι αντίστοιχη των παραστάσεων των άλλων. Δηλαδή δεν πρέπει να είμαστε εμείς οι κομπάρσοι ενός φεστιβάλ. Το φεστιβάλ πρέπει να είναι το δικό μας πράγμα. Και αυτό που γίνεται στον Ταμάρι που θα γίνει και με άλλες παραστάσεις εργαστηρίων, όχι μόλις. Θα μπορούσε να είναι και ο επιθεωρητή, σα ελπίσουμε τον χρόνο. Λοιπόν, αλλά πρέπει να το δούμε. Τι πολιτισμό θέλουμε, δεν είναι. Έτσι, έχετε δίκιο. Δεν πρέπει να δούμε τι πολιτισμό έχετε θέλουμε. Δίκιο, έχετε δίκιο. Και τι μηνύματα θα δώσουμε στον κόσμο. Δηλαδή, και εγώ που μίλησα στα παιδιά και είπα ότι θα ξαναπαίξουμε στο φεστιβάλ κλπ. Γιατί αφήσανε διακοπές, έτσι. Πήραν άδειες από δουλειές κλπ. Το κάνανε, το θέλανε πολύ. Οκ. Okay. Αλλά ποια είναι η διαφορά του Ιουνίου. Δηλαδή, δεν θέλουμε λίγο περισσότερο προβολή. Λίγο... Πρέπει να το γεμίσουμε το θέατρο. Σαν τα τσαμπιά να είναι, γιατί αξίζει στα παιδιά, αξίζει στην ομάδα, αξίζει την παράσταση. Έτσι, όχι, έχει και καταπληκτική παράσταση και θα περάσετε πάρα πολύ καλά. Θα έχει και μινι καύσωνα, έχει και δροσιά επάνω, αλλά είναι και ξεκαρδιστική κωμωδία. Γι' αυτό λοιπόν, ούτε ένας να μην λείψει από την παράσταση αυτή. Του χρόνου τι θα ανεβάσετε. Δεν ξέρουμε. Ξέρετε και δεν μας λέτε. Δεν ξέρετε. Όταν μάθετε θα μας πείτε. Λοιπόν, μην λείψει κανένας. Ευχαριστούμε την Τόνια Σταυροπούλου. Από την καρδιά μας, όχι μόνο γιατί ήταν εδώ σήμερα, για την προσφορά της. Αυτή είναι πολύ έτοιμη. Είναι στην τέχνη της πόλης μας. Δεν είναι αστεία αυτές οι υποθέσεις. Τώρα εμείς κάνουμε εδώ μια συζήτηση. Αλλά ο άλλος δίνει το αίμα του και τα παιδιά της, οι ομάδες της και τα άλλα εργαστήρια. Ευχαριστούμε λοιπόν. Καλή επιτυχία. Καλή δύναμη, θα είμαστε εκεί, να δούμε πώς θα πάει η παράσταση και να κάνουμε και μετά το, πώς το λένε, το pre-game και το post-game. Εμείς αυτό θα κάνουμε. Πιστεύω ότι θα πάνε όλα τέλεια. Καλή δύναμη και πάλι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια χαρά σας. Πώς κρίνεις,